Γεια σε όλους, με Book Haul, με τρία υπέροχα βιβλία. Θα αρχίσω από τη Λένα Μαντά που το ήθελα πάρα πολύ, Σφραγίδα, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι αρκετές σελίδες, ένα χαρτί εμφανίστηκε, το υπέγραψαν και δύο και στη συνέχεια ο ξερός κρότος της Σφραγίδας πάνω στο ξύλο του γραφείου επικύρωσε την όποια συμφωνία. Ο Βασίλης Ρενέσης έφυγε χωρίς να ρίξει δεύτερη ματιά στην κόρη του. Οι σελίδες είναι πάρα πολλές, γύρω στις 510. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μαντά και το πράσινο φόρεμα το καινούριο της ήταν καταπληκτικό και πιστεύω και αυτό. Θα σας πω εντυπώσεις στα έμπτυσο συνήθως. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο είναι με σκληρό εξώφυλλο, το «Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε» από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Μπάρπαρα Μπέργκερ. «Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Η ζωή μας μεταμορφώνεται όταν αλλάζουμε τον τρόπο σκέψη μας. Οι σκέψεις που κάνουμε και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι πανίσχυρες. Με τις σκέψεις και τα λόγια πλάθουμε τη ζωή μας». Σε αυτό το σημαντικό βιβλίο η Μπαρμπάρα Μπέργκερ παρουσιάζει τρόπους για να αντιθασεύσουμε τη δύναμη του νου και να δημιουργήσουμε τη ζωή που επιθυμούμε. Μας υπενθυμίζει πόσα πράγματα έχουμε στη διάθεσή μας, από τη δύναμη της απελευθέρωσης και της άρνησης ως την προσήλωση, την ευγνωμοσύνη και την προσφορά. Και προτείνει γρήγορες και αποτελεσματικές τεχνικές για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα υγείας, οικονομικές δυσκολίες και άλλες προκλήσεις της ζωής. Αναπτερώστε την ψυχή σας και ενθαρρύνετε την καρδιά σας, αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεστε. Αλλάζει τελικά και η ζωή σας. Αποφασίστε τι είδους ζωή θέλετε. Οραματιστείτε την, επιβεβαιώστε την, αποφασίστε, επικεντρωθείτε, πιστέψτε και θα βρεθείτε να τη ζείτε πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεστε. Πολύ ωραίο φαίνεται, μέσα είναι έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία με το σκληρό εξώφυλλο. Τρελαίνομαι βασικά. Να το δούμε. Να το. Τρελαίνομαι. Κάθι Κέλλη, γνωστή Κάθι Κέλλη, best seller. Αύριο θα είναι όλα καλύτερα, μυθιστόρημα από την εμπειρία εκδοτική. Επίσης πολύ ωραίο, πολύ ωραία περίληψη. Λοιπόν, ξαφνικά ξυπνάς και αντιλαμβάνεσαι ότι ο αγαπημένος σου δεν είναι ο πρίγκιπας που ονειρεύτηκες. Ότι η ζωή που έχτιζες μαζί του ήταν απλώς ένας χάρτινος πύργος. Ότι το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η δική του καλοπέραση. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, αυτό σηκώνεται και φεύγει. Τι πρωτότυπο. Τώρα πρέπει να τα βγάλεις πέρα μόνη σου. Να συγκεντρώσεις όλες σου τις δυνάμεις και να πιστέψεις στον εαυτό σου. Να γίνεις μια νέα γυναίκα που δεν φοβάται να δοκιμάσει από την αρχή, να δουλέψει, να αλλάξει την εμφάνισή της, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Αύριο θα είναι όλα καλύτερα. Η αγάπη έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις, όταν οι λίγες αισιοδοξία. Πρέπει να είναι υπέροχα. Θα τα διαβάσω. Εντυπώσεις κάθε φορά που τελειώνω. Λέω και στα έμπτυς μου. Εντυπώσεις από το βιβλίο που τελείωσα κάθε φορά. Φιλάκια πολλά σε όλους.